Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές των δικηγορικών συλλόγων και έχουμε μαζί μας στο δικαστικό.gr τον υποψήφιο για την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κύριο Δημήτρη Αναστασόπουλο, που εκπροσωπεί το συνδυασμό με το δικηγόρο. Γεια σας, κύριε Αναστασόπουλε. Γεια σας, καλησπέρα. Ξεκινώντας να σας ρωτήσω, γιατί να σας ψηφίσουν οι συναδελφοί σας, τι θέλετε να τους πείτε? Γιατί πιστεύουμε και το υποστηρίζουμε αυτό εμπράκτως ότι είμαστε η μόνη πραγματική αλλαγή που μπορεί να επέλθει στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Έχουμε αποδείξει με την πορεία μας, με το έργο μας, με την παρουσία μας εντός και εκτός Διοικητικού Συμβουλίου, ότι αν οι συνάδελφοι επιθυμούν μια πραγματική αλλαγή, αυτή μπορούμε να την επιτύχουμε μόνο εμείς. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι δεν συνδιαλλαγήκαμε με την έννοια της ανταλλαγής της εμπιστοσύνης των συναδέλφων μας με αξιώματα, καρέκλες, θέσεις, τίτλων. Αλλά προσπαθήσαμε να είμαστε, ξαναλέω, και εντός και εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσιμοι για τους συναδέλφους μας. Εάν κερδίσετε τις εκλογές, ποια θα είναι η πρώτη σας ενέργεια? Η πρώτη μας ενέργεια, η οποία όμως θα επιταθεί καθ' όλη τη θητεία μας, είναι να ανατάξουμε το κύρος μας και την αξιοπρέπειά μας. Είναι το πρώτο που μου λένε όλοι οι συνάδελφοί μου, ότι έχουμε χάσει το κύρος μας στην κοινωνία. Θα πάρουμε λοιπόν σειρά θεσμικών πρωτοβουλειών από την πρώτη στιγμή. Και τις έχουμε περιγράψει αναλυτικά τις πρωτοβουλίες αυτές όλο αυτό το διάστημα, για να πάρουμε πίσω μας το χαμένο μας κύρος και τη χαμένη μας αξιοπρέπεια. Τι είχατε να πείτε στους νέους δικηγόρους που θα ψηφίσουν φέτος? Μπορώ να τους πω, έχουμε επικοινωνήσει με όλους τους νέους συναδέλφους μας όλο αυτό το διάστημα και όλα αυτά τα 4 χρόνια της θητείας, ότι είμαστε οι μόνοι, κατά την γνώμη μας, που μπορούμε να τους εκφράσουμε πραγματικά. Γιατί είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να κατανοήσουμε τα προβλήματά τους. Όπως οι περισσότεροι, έτσι και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρήκα τίποτα έτοιμο. Γνωρίζω πώς είναι να εργάζεσαι πάρα πολλές ώρες, ακόμα και Σαββατοκύριακα. Γνωρίζω πώς είναι να μην έχεις πλάτες. Γνωρίζω πολύ καλά πώς είναι να ξεκινάς από το μηδέν. Και επειδή γνωρίζω όλα αυτά, να είναι σίγουροι ότι για μας οι ασκούμενοι και οι νέοι και οι νέες δικηγόροι θα είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Γι' αυτό άλλωστε και ξεκινήσαμε την παρουσίαση του προγράμματός μας από τους νέους δικηγόρους στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τέλος, και για να κλείσουμε, ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορεί να αναβαθμιστεί ο παραγματικός ρόλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών δυστυχώς δεν αποτελεί σοβαρό θεσμικό συνομιλητή της πολιτείας εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν παρεμβαίνουμε, δεν εισακουγόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιήσουμε και θα το κάνουμε τις πιο σοβαρές, τις πιο δυνατές, τις πιο υγιείς δυνάμεις του Δικηγορικού Σώματος, να τους έχουμε συμμάχους ως επόμενη διοίκηση, αν μας εμπιστευτούν οι συνάδελφοί μας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ώστε ο Δικηγορικός Σύλλογος να αποκτήσει πραγματικά παρεμβατική, σοβαρή φωνή προς την πολιτεία. Κύριε Αναστασόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.